Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα με βλέπετε λίγο διαφορετικά και το background είναι λίγο διαφορετικό και έχω και τον υπολογιστή μου μπροστά, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ, γιατί σκέφτηκα να κάνουμε ένα καινούριο βιντεάκι, να ξεκινήσουμε μία νέα σειρά στο κανάλι. Αν σας αρέσει φυσικά και εσάς, θα ήθελα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Λόγω του ότι βρισκόμαστε όλοι στο σπίτι μας, το ξέρω παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τα ψώνια μας διαφορετικά και όποιος θέλει να ψωνίσει σίγουρα ψωνίζει από e-shop, οπότε σκέφτηκα ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να βλέπουμε μαζί διάφορα e-shop και κάθε φορά να έχουμε ένα κατάστημα και ένα διαφορετικό θέμα. Για παράδειγμα, σήμερα θα έχουμε τις εκπτώσεις από το Zara Home, θα τα βλέπουμε μαζί, θα τα σχολιάζουμε μαζί, θα σας λέω την άποψή μου για πράγματα τα οποία αξίζει να αγοράσετε, πού θα μπορούσατε να τα έχετε στο σπίτι σας, πώς να τα διακοσμήσετε και όλα αυτά. Το Zara Home είναι ένα κατάστημα το οποίο το αγαπώ, γι' αυτό είπα να ξεκινήσω με αυτό το βίντεο πρώτο και με το συγκεκριμένο κατάστημα. Μπορείτε και εσείς να μου προτείνετε διάφορα e-shop που θα θέλατε να δούμε μαζί, όπως και τι θέμα θέλετε να έχουν. Σήμερα, για παράδειγμα, θα έχουμε τις προσφορές που έχει το συγκεκριμένο κατάστημα, τις εκπτώσεις και μπορούμε να το κάνουμε με πάρα πολύ διαφορετικά θέματα κάθε φορά. Εάν σας αρέσει λοιπόν, πατήστε ένα like και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω μπει στο site του Zara, του Zara Home. Έχει πάρα πολύ ωραίο site και πολύ βοηθητικό. Έχει και χριστουγεννιάτικα, οπότε μπορούμε άλλη στιγμή να το κάνουμε με χριστουγεννιάτικα. Και πάω εδώ που έχει τις εκπτώσεις, γιατί παιδιά έχουμε 15ήμερο εκπτώσεων, οπότε πάρα πολλά καταστήματα έχουν εκπτώσεις. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην αρχή έχει πάρα πολλά σεντόνια. Πάρα πολύ ωραία σεντόνια. Δεν έχω πάρει ποτέ, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να δοκιμάσω. Ειδικά νομίζω ότι τώρα που έχει αυτές τις εκπτώσεις αξίζει. Για παράδειγμα, έχει παπλωματουθήκες με 30 με 40 ευρώ. Πολύ ωραία αυτή με το χρυσό. Προχωρώ παρακάτω. Έχει πολύ ωραίες κουβέρτες. Αχ, παιδιά, αυτή είναι φανταστική. Είναι υπέροχη. Δείτε τι ωραίο που είναι. Πες μου ότι έχει και το ίδιο μαξιλάρι. Εντάξει, θα τρελαθώ τώρα, έτσι. Είναι υπέροχο. Δείτε τι ωραία που είναι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφη και έχει τρομερά ωραίες λεπτομέρειες. Να δω λίγο και την τιμή. 59 ευρώ. Δεν τη λες και πολύ φτηνή για ένα 30-70. Εντάξει, okay, την έχει από 90 ευρώ. Γενικά τα Zara έχουν ακριβά πραγματάκια, οπότε τουλάχιστον αν θες να τα πάρεις με κάποια έκπτωση είναι μια καλή περίοδος τώρα, θεωρώ. Διαστήματα έχω ψωνίσει αρκετά πραγματάκια, έχουμε κάνει και κάποιο haul από εκεί. Θα προχωρήσω παρακάτω. Πάντως αυτή η κουβέρτα μου άρεσε, πραγματικά μου άρεσε. Λέγεται πλεκτή κουβέρτα με λουλούδια, αν θέλετε να τη βρείτε. Αχ, τι ωραία κουβέρτα αυτή. Μια κουβέρτα με κρόσια, η οποία έχει τέλειες αποχρώσεις, πράσινο. Αχ, να τη δούμε και από πιο κοντά. Παιδιά, είναι τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει απίστευτα αυτό που έχει με τα κρόσια εδώ. Νομίζω ότι είναι τέλειο. Εντάξει. Να δούμε την τιμή, γιατί δεν την είδα πάλι και πάλι θα μας ξαφνιάσει. Α, από 65-50 ευρώ. Εντάξει, είναι η αλήθεια μια καλή έκπτωση. Εγώ θεωρώ ότι αυτή θα είναι πάρα πολύ ωραία να τη βάλεις έτσι σαν ριχτάρι πάνω στο κρεβάτι σου ή διαφορετικά να τη βάλεις στον καναπέ σου σαν ριχτάρι. Ας πούμε στα δικά μου χρώματα, στο δικό μου σαλόνι ταιριάζει απίστευτα κάτι τέτοιο. Οπότε μου αρέσει. Και άλλη κουβέρτα πάλι σε πράσινα. Ωραίο μαξιλάρι, λινό κάλυμα μαξιλαριού με λουλούδια, πάρα πολύ ωραίο και καλή τιμή, 12,99 από 18, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή τιμή και έχει πάρα πολύ ωραία λουλούδια, για να το δούμε από πιο κοντά. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία τα χρώματα, βασικά έχει αυτό το μαύρο με το μπέζ και ταιριάζει τέλεια με το φόντο που έχουν βάλει από πίσω, δηλαδή αν έχεις ένα μπέζ καναπέ, ένα κίτρινο. Α, έχει και, μπορείς να βάλεις και πιο πολύ γέμισμα σου λέει εδώ πέρα, γέμισμα με πούπουλα, υφή πούπουλα και ίνα. Τι τέλειο μαξιλάρι είναι αυτό, όπου είναι κεντητό, έχει 20% έκπτωση, το έχει 15,99, okay, από 20 ευρώ νομίζω ότι είναι μια εντάξει τιμή. Α, έχει και μια ωραία κουβέρτα, ωραία κουβερτούλα αυτή, έχει 25 ευρώ μόνο, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλή και η τιμή της, απλή, δεν έχει κάτι. Θέλω να πάμε λίγο στα διακοσμητικά. Πού είναι τα διακοσμητικά? Έχουμε μπλέξει με τις κουβέρτες. Τι ωραίο αυτό το κέντημα, το τραπεζομάντιλο, το οποίο έχει αυτό το κέντημα και το κάνει έτσι λίγο πιο vintage και έχει και 80 ευρώ, έτσι, γιατί είναι λινό. Τι άλλο έχει από διακοσμητικά? Έχει σουπλά. Εντάξει, εγώ δεν προτιμώ τα σουπλά, τα υφασμάτινα, να σας πω την αλήθεια.
Στρογγυλό σουπλά από φυτική ίνα. Για να το δούμε αυτό. 8 ευρώ το ένα. Το λες και λίγο ακριβό. Το λέω, θα το έλεγα δηλαδή ακριβούτσικο για αυτό που είναι. Για να το δούμε και πιο κοντά. Εντάξει. Okay. Δεν θα το έπαιρνα να σας πω την αλήθεια. Δεν τρελαίνομαι. Α, αυτό είναι τέλειο. Αλλά το βρίσκω λίγο καλοκαιρινό. Πιατέλα στερίας. Είναι λίγο καλοκαιρινά αυτά που μας έχουν σε έκπτωση. Αλλά πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, είχε 10 ευρώ, τώρα έχει 8 ευρώ. Okay, είναι μια καλή τιμή θεωρώ. Έχει και κάτι ποτήρια που έχουν πάνω ψαράκια. Τέλεια, πολύ καλοκαιρινά. Για κάποιο εξοχικό νομίζω θα είναι τέλεια. Τι έγινε παιδιά με τα ψάρια? Είναι τίγκα στο ψάρι το Zara Home, έτσι, σουπλά με ψάρι. Πολύ ψάρι, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον αυτό έχουν βγάλει τώρα όλα τους τα καλοκαιρινά. Τέλεια. Πήγαμε στις πετσέτες. Πολύ ωραία λευκά είδη το Zara Home. Τους παραδέχομαι. Αυτή είναι όμως. Αυτή μου αρέσει πιο πολύ να σας πω την αλήθεια. Αυτή εδώ που έχει τη δαντέλα. Τέλεια. Πετσέτα με δαντέλα. Δαντέλα. Για το μπάνιο. Τέλεια. Αχ παιδιά. Και έχει σε όλα τα μεγέθη διαφορετική τιμή και έκπτωση σε όλα τα μεγέθη. Πάρα πολύ ωραία. Θα έπαιρνα. Οι χεριών δεν μου αρέσουν. Οι προσώπου μου αρέσουν γιατί είναι λίγο πιο μεγάλες και μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις και πιο εύκολα. Σίγουρα θα θέλω να πάρω κάποια πράγματα από αυτά που βλέπουμε τώρα και δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Τέλος πάντων, έχω αρκετές πετσέτες εγώ προσωπικά. Έχω ακούσει ότι η ποιότητα στις πετσέτες είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε, παιδιά, καλό είναι αν θέλετε να επενδύσετε σε πετσέτες που να έχουν μια καλή ποιότητα. Να πάρετε τώρα από το Zara Home, νομίζω ότι είναι τέλειες. Τι υπέροχη! Α, χαλάκι είναι αυτό, πλάκα κάνεις τώρα, εντάξει. Παιδιά, τι τέλειο χαλάκι μπάνιου είναι αυτό. Είναι υπέροχο, απίστευτο και βγαίνει και σε άλλο χρώμα, αλλά δεν έχει έκπτωση το άλλο χρώμα. Μόνο το πράσινο αυτό. Παίρνεις και την πράσινη πετσέτα με τη δαντέλα και είναι νομίζω τέλειο. Παιδιά, είναι απίστευτο. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ vintage, το λατρεύω. Νομίζω ότι είμαστε ok με τις πετσέτες, παιδιά. Πού είναι τα διακοσμητικά επιτέλους? Α, έχει και πάρα πολύ παιδικά, εάν σας ενδιαφέρει. Έτσι, σεντονάκια παιδικά. Έρχονται και Χριστούγεννα. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο να κάνετε σε κάποιο παιδάκι σεντόνια, μαξιλαροθήκη, παύλωματοθήκη. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό για ένα παιδάκι. Πάρα πολύ ωραία και παιδικές και παιδικά πιτζαμάκια. Πολύ ωραία παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Έχει και ρούχα παιδικά και αυτά είναι πολύ ωραία για δωράκι. Φεύγουμε από τα παιδικά. Έχει κάτι... Αχ, τι ωραία κουβέρτα είναι αυτή. Κουβέρτα πλεκτή 90x120. Εντάξει, δεν είναι μόνο παιδική, γιατί να είναι μόνο παιδική. Πάρα πολύ ωραία και το χρώμα της είναι πολύ ωραίο. Παιδιά, αυτό που με απογοητεύει τώρα είναι όμως ότι δεν βλέπω καθόλου διακοσμητικά. Δεν έχει καθόλου διακοσμητικά στολίδια και τέτοια, που γενικά αφού βάζεις εκτόσεις, μην μου είσαι μόνο τα σεντόνια και τις πετσέτες, γιατί να μην έχει κάποιο διακοσμητικό για το σπίτι. Α, πήγαμε επιτέλους και σε κάτι άλλο. Βάζα, παιδιά. Με ένα βάζω. Δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο, να πω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει. Αυτά όμως είναι πιο ωραία. Επίσης και αυτό είναι ωραίο. Το σεντόνι, παυλωματοθήκη, έτσι. Πολύ φλωράλ, πράσινο, τέλειο και δεν είναι καλοκαιρινό. Πιο πολύ παραπέμπει στη ζούγκλα παρά σε κάτι καλοκαιρινό. Αυτό το βάζω είναι πολύ ωραίο, το οποίο έχει αυτές τις λεπτομέρειες που το κάνει έτσι λίγο σαν να το έχεις βάψει εσύ ρε παιδί μου και φαίνεται λίγο και DIY. Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει. Έχει από 45,99, 29,99, καλή έκπτωση θεωρώ. Τι άλλο έχει, πιατάκια. Α, έχει και κάποια πιάτα τα οποία νομίζω ότι αυτά είναι πιο πολύ για διακοσμητικά. Έχει και παπούτσια, παντόφλες, μπλουζάκια. Δεν έχω πάρει ποτέ κάποιο ρούχο να πω την αλήθεια. Α, παιδιά, έχει ωραία ρουχαλάκια εδώ. Μπορούμε να πάρουμε μια πιτζάμα. Γιατί τώρα που καθόμαστε όλοι στα σπίτια μας, νομίζω ότι είναι το ιδανικό να έχουμε κάποια πιτζάμα. Αν βρω κάποια η οποία μου αρέσει θα σας τη δείξω. Α, τι είναι αυτό το καλάθι? Πολύχρωμη τσάντα. Σόπερ, εντάξει, okay. Δεν είναι ανάγκη όμως αυτή τη τσάντα να την πάρεις μόνο για ψώνια. Μπορείς να έχεις μια τέτοια τσαντούλα έτσι ώστε να τη χρησιμοποιήσεις για να βάλεις μέσα κάποια περιοδικά, κάποια κουβέρτα, να το έχεις δίπλα στον καναπέ σου ή στο δωμάτιό σου. Βγαίνει και σε άλλο χρώμα από ό,τι βλέπουμε.
βγαίνει και σε αυτό εδώ το οποίο είναι πιο ωραίο, πιο χειμωνιάτικο από ό,τι το άλλο και την έχει και πολύ καλύτερη τιμή. Δείτε που έχει βάλει μέσα τα μαξιλάρια. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, μπράβο, μου άρεσε αυτό, πάρα πολύ μου άρεσε. Μπορείς εννοείται να βγεις και βόλτα με τη συγκεκριμένη τσάντα, από ό,τι κατάλαβα γι' αυτό την προτείνουν, αλλά όχι γιατί να μην τη διακοσμήσεις και στο δωμάτιό σου. Ωραία, μετά έχει κάποια βαζάκια, κάποια διακοσμητικά θα τα έλεγα εγώ, δεν πεθαίνω κιόλας με κάτι τέτοιο. Δεν ταιριάζει τουλάχιστον με το δικό μου σπίτι, δεν είναι στη δική μου αισθητική. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο... Α, σπόρους καρύδας. Τι εννοεί. Πρώτη φορά τα βλέπω εγώ αυτά, παιδιά, στο Ζάρα. Νομίζω ότι τελειώνουμε κιόλας με τα πράγματα που έχει. Ωραία γλαστρούλα αυτή, την έχει 8 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία και γράφει Kitchen Chill Garden. Πολύ ωραία, να ασχολείστε έτσι και φυτεύετε λουλούδια. Είναι πολύ ωραία και vintage. Αυτή θα ταιριάζει, ας πούμε, πάρα πολύ με το δικό μου σπίτι. Πάρα πολύ θα ταιριάζε. Τι άλλο, έχει και ποτήρια, πράγματα για την κουζίνα, κανάτες, ωραία, κάποια είδη μαγειρικής και εργαλεία κουζίνας. Εντάξει, αυτά θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να τα αγοράσεις από εδώ. Εντάξει, παιδιά, δεν είχε πάρα πολλά διακοσμητικά, γιατί τελειώνουν τώρα. Τελείωσε, δηλαδή δεν είχε πάρα πολλά διακοσμητικά, ώστε να έχουμε έτσι, να διαλέξουμε, εφόσον βάζεις που βάζεις εκπτώσεις, μη μου βάζεις μόνο τα καλοκαιρινά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το λίγο διαφορετικό που σκέφτηκα να κάνουμε σήμερα. Νομίζω ότι ήταν ένα διαφορετικό βιντεάκι που όλους μας αφορά το e-shop αυτό το διάστημα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αγοράσουμε ό,τι θέλουμε. Έχει πάρα πολλά e-shop που θα μπορούσαμε να δούμε μαζί και να σχολιάζουμε. Μου άρεσε γιατί έτσι το θεώρησα ότι είμαστε λίγο παρεούλα και τα λέμε τώρα στο σπίτι που βρισκόμαστε όλοι. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, οπότε καλό είναι να έχουμε παρέα ένας τον άλλον και τα βιντεάκια μας να είναι και λίγο πιο άμεσα. Να έχουμε έτσι μια άλλη επικοινωνία. Ακολουθήστε με και στο Instagram γιατί μιλάω με πάρα πολλούς από εσάς, οπότε μπορείτε να με ακολουθήσετε και εκεί. Πατήστε τα like σας αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά!